Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ένα ακόμη υπαίθριο επιτέλους μαζί ξεκινά και μαζί μας έχουμε τον κύριο Χαρίλαο Μπάνανο Πετρομανολάκη που θα μας πει για το πρόβλημά του. Κύριε Χαρίλαε, καλώς ορίσετε. Καλώς όρισα, κύριε Μικρούτσικε. Να σε καλά. Δεν κατές. Είδα εσωτερική ευτυχία νιώθω που βρίχνομαι κοντά σου και σε γνωρίζω από κοντά. Πραγματικά. Άλλο να σε θωρεί κι ανείς από κοντά κι άλλο τηλεοπτικός. Κύριε Μικρούτσικε, κάθε μέρα που μπαίνεις στο σπίτι μου νιώθω μέσα μου έτσι, πώς να σου πω, νιώθω μέσα με ένα πράγμα έτσι. Κύριε Χαρίλαε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, μα πείτε μας το πρόβλημά σας. Να σας το πω ευχαρίστως, κύριε Μικρούτσικε, εγώ που λέτε και η οικογένειά μου. Συγγνώμη, με ειδοποιούν πως πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Να πάτε, κύριε Μικρούτσικε μου, να πάτε. Είδα θα διαφημίσετε πάλι, κατέω. Σερβιέτες, παγωτά και προφυλακτήρες, Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό time. Λοιπόν, ας έρθουμε πάλι στην κουβέντα μας. Κύριε Χαρίλα, σας ακούω. Να έρθομενε, κύριε Μικρούτσικε μου. Μα προτού έρθομενε, πρέπει να σου πω ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρους μου και εκ μέρους της γυναίκας μου. Συγγνώμη, για ποιο πράγμα? Ενά, την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που άρχισες να μιλείς στην τηλεόραση, ήμασταν με τη γυναίκα μου ολόγδυμνη και είχαμε μια σεξουαλική συνδιάσκεψη. Και συγγνώμη δα, κύριε Ανδρέα μου, αν είδες πράγμα που δεν έπρεπε, ναι, για γρήκα.